Καλησπέρα σας κύριε Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα, ανησύχησα να ξέρεις προς την μην, ακούγοντας το διαφημιστικό σποτ. Λέγοντας περισσότερες πληροφορίες, νόμιζα ότι θα απευθυνθεί σε μένα. Αλλά επειδή δεν έχει τύχει να έχω λάβει τέτοιου είδους βοήθειες, σε ευχαριστώ τουλάχιστον που δεν με ερώτησες. Κανένας άντρας δεν το παραδέχεται. Α, έτσι πάει. Όχι, γενικά μίλησα. Γενικά, εντάξει. Δεν έχω ακούσει έναν τόσα χρόνια που να λέει, εγώ παιδιά δοκίμασα. Όχι, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλούς. Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει, ναι. Όλοι το αρνούνται. Ναι, όλοι. Εντάξει, όσοι έχουμε φτάσει να συζητήσουμε τέτοια θέματα, νομίζω ότι δεν έχουν πρόβλημα. Είναι κομπλεξάριστοι. Ναι, εννοείται. Πλέον το 2022, εννοείται. Ναι. Εδώ σκέψω ότι κάποιοι τα παίρνουν και δεν μπορούν κιόλας. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε δημιουργική ηλικία. Ναι. Τι. Κάτσε. 46 μας. 46 είμαστε ακόμα. 46, ενώ δημιουργικά μπορούμε να παράξουμε αποτελέσματα. Α, έτσι, ναι. Λέω, γιατί σε αυτή την ηλικία που είστε εσείς, ας πούμε, μεγάλοι, τα 46, ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να δημιουργείς, τι να μπορείς να δημιουργείς μάλλον. Όχι, μια χαρά μπορείς να δημιουργήσεις. Εντάξει. Όταν φτάσω θα σου πω, είχες δίκιο Βασίλη, ή θα σου πω δίκιο, δεν είχες δίκιο Βασίλη. Με το καλό Γιώργο μου να έρθεις. Λοιπόν, όπως έλεγε και ο πατέρας μου, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Νιόπλιας τελείωσε, ένας ακόμη στη λίστα του ελληνικού πρωταθλήματος πριν το Μουντιάλ. Έτσι είναι, ναι. Η φρέσκια είδηση τουλάχιστον για αγωνιστικό θέμα καθαρά μετά τον αποκλεισμό. Εντάξει, χωριό που φαίνεται, Κολάουζο δεν θέλει. Τώρα στην περίπτωση του Όφη νομίζω ότι είναι κάτι που ενδεχομένως τον γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ στο 102 να τον κράτησε τότε ζωντανό. Ήταν ένα μάτς όπου βλέπαμε μια καθαρή νίκη του ΠΑΟΚ να έρχεται με 0-2, με 0-3 και τελικά κατάφερε και σοβαρίστηκε και κάπως πήρε λίγο οξυγόνο τότε ο Νιόμπλια στον πάγκο του Όφη, αλλά η ομάδα είναι τόσο κακή και απροετοίμαστη θα έλεγα για ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος που κάποια στιγμή θα έσκαγε το πρόβλημα. Ναι, όντως, γιατί εκείνες τις ημέρες ακουγόταν πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αν δεν έβαζε όπως είπες και εσύ τον γκολ στο 100 Όφη. Ναι, και θυμόμαστε ότι πέρυσι ο Όφη έχασε στο τσακ την είσοδο στα play-off, που μάλιστα την πανηγύρισε, αν θυμάσαι τότε, με το Λευτέρη Αυγενάκη στο πλευρό του, που είχε κάνει και ανακοινώσεις και συγχαρητήρια και το ένα και το άλλο, και τελικά δύο μέρες μετά έχασε την υπόθεση δικαστικά και ο Όφη έμεινε εκτός play-off. Το θέμα είναι ότι τώρα, στην κατάσταση που είναι ο Όφη, πιο πολύ σου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να είναι στη ζώνη του υποβιβασμού εκεί κοντά κάπου, παρά για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, μια κακή ομάδα, ναι. με προβλήματα φυσικής κατάστασης, αλλά επειδή τη θεωρώ ότι είναι από τις επαρχιακές μια μεγάλη ομάδα με κόσμο πιστούς, πολύ καλή έδρα, θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο θα αντιδράσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τελείωσε η φασαρία με ΕΠΟ, Super League και τα λοιπά σήμερα. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Ακούσαμε και τον κύριο Μπαλτάκο εδώ στο Λίμπερο. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Πολλά είπε. Χθες έστειλε και μια επιστολή το βράδυ ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχετικά με την απόλυση της Ντέπης Κοξένογλου. Της Ντέπης είναι ή της Ντέπη, τι πιστεύεις? Ντέπη τι είναι, ξένο δεν είναι? Ντέπη. Νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, από το Δέσποινα. Ναι, από το Δέσποινα, είναι ελληνικό της Ντέπης. Της Ντέπης? Τέλος πάντων, της Ντέπης. Είναι λοιπόν αυτό που ψάχνουμε, είναι της Ιρός ή της Ιρούς? Εγώ το ναι. Ους παίρνω. Πιο πολύ το αγαπώ. Ναι, εντάξει, είναι και εμένα μου ακούγεται λίγο καλύτερα. Η αντίδραση λοιπόν ήρθε από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έστειλε μια επιστολή ζητώντας εξηγήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση θα έλεγα, πέρα από τα συμφέροντα που όπως καταλαβαίνεις εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά και είναι αυτό που λέμε ότι τσακώνει τα βουβάλια και την πληρώνει τα βατράχια, η Ντέπη Κοξένογλου είναι γνωστό στην ποδοσφαιρική πιάτσα ότι έχει γενικώς μεγάλη ατζέντα. Αχα.
Ξέρει δηλαδή πρόσωπα και πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάνει για συντάκτρια δηλαδή. Ναι, έχει αρκετά τηλέφωνα. Έχει αρκετά τηλέφωνα. Και σε αυτή την περίπτωση, ξέρεις, πλήρωσε και λίγο την ύφη σχετικά με τα όσα είχαν προηγηθεί. Και επειδή την άκουσα τη συνέντευξη του πρόεδρου της ΕΠΟ στο Λίμπερο το πρωί, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί πάντα. Πολλά είπε, ναι. Ναι, πάντα και ο Μπαλτάκος με ιντριγκάρει κυρίως με τον τρόπο σκέψης του. Και θέλω να τον ακούω. Ακόμα και αν μιλάει κάθε μέρα, μπορεί να σου πει πράγματα τα οποία δεν θα τα έχεις ακούσει την προηγούμενη. Είναι εκνευριστικά ήρεμος κάθε φορά που μιλάει. Ναι, ναι. Και στο έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι που εξοργίζει και το Βαγγέλη Μαρινάκη. Και επειδή έχει τύχει και το έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω. Στην προκειμένη περίπτωση θα έλεγα γενικώς να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Δηλαδή, για το αν και κατά πόσον είναι μια 100% απόφαση νομιμοποιημένη. Η ερώτηση... Πάντα ξέρεις, είμαι με το μέρος των εργαζόμενων, το είπα και χθες, δεν ξέρω αν με πίστεψες, αλλά επιμένω σε αυτό. Η ερώτηση, πώς το λένε, στο κύριο Μπαλτάκο σήμερα, από τα παιδιά του μεσημέρι, εδώ στον Λίμπερο, ήταν για τον Μαρκ Λάντεμπεργκ και καλύτερη, και λέει, του είπαν, ως τι παρουσιάστηκε ότι θα ήταν παρόν στη συνάντηση, και ο κύριος Μπαλτάκος με αυτή την εκνευριστική ηρεμία του, λέει, ως τίποτα. Στο email έλεγε ότι θα εκπροσωπήσουν τη Λίγκα η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, ο νομικός κύριος Οικονομάκης και ο Μαρκ Κλάτεμπεργκ. Γι' αυτό τους απάντησα ότι θα πρέπει, λέει, να έχουμε συγκεκριμένο πρακτικό δέλτα σήμα ότι εξοδοτούνται οι συγκεκριμένοι για να έρθουν στη συνάντηση. Πρώτη φορά έρχονται εδώ, λέει, γι' αυτό τους ζητήσαμε για πρώτη φορά το πρακτικό. Αλλά Κλάτεμπεργκ ως τίποτα. Έτσι ακριβώς. Σε συνέχεια πάντως του χθεσινού θέματος, και επειδή μ' αρέσει να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, να πω το εξής. Το 2017 και ακόμα νωρίτερα είχε δημιουργηθεί τότε πράγματι ένα μπλοκ ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό με σκοπό την ανατροπή στην ΕΠΟ. Αυτό το μπλοκ δεν υφίσταται. Δηλαδή, αν ακούμε ότι αρκετές φορές συμβαίνει να έχουν ίδιες απόψεις ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, δεν σημαίνει ότι είναι με την έννοια του μπλοκ. Mm-hmm. Συμβαίνει γιατί στο πρώτο διάστημα ήταν πιο ισχυρός ο ΠΑΟΚ, τώρα αυτή τη στιγμή είναι πιο ισχυρή η ΑΕΚ στο κομμάτι που αφορά τις δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και... συνήθως σχηματίζουν πλειοψηφία αυτές οι δύο πλευρές μαζί. Άρα 9 φορές στις 10 θα ψηφίσουν για κοινό σκοπό, ακόμα και αν δεν συμφωνούν στο 100%. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ένα μπλοκ το οποίο είναι... αραγές είναι, αλλά δεν είναι στο 100%. Και κυρίως αυτό έχει να κάνει, το αναφέρω, κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Επειδή μου αρέσουν εμένα οι λεπτομέρειες και θα πιαστώ από αυτό που είπες για να μου το εξηγήσεις, γιατί δεν το ξέρω και δεν το έχω καταλάβει. Είπες πριν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ισχυρός, τώρα είναι η ΑΕΚ πιο ισχυρή. Τι εννοούσες με αυτό? Και κατ' επέκταση μπορεί να έχουν περισσότερους φίλους, συμβούλους μέσα στην ΕΠΟ. Και ο ΠΑΟΚ τώρα γιατί δεν είναι ισχυρός γενιάκ, ας πούμε? Φύγαν αυτοί οι σύμβουλοι που ήταν μαζί με τον ΠΑΟΚ και ήρθαν άλλοι? Αλλά δεν είναι και τόσο σπουδαίο θέμα. Επίσης να σου πω ότι η ΕΠΟ επί της εποχής εκείνης, ας το πούμε ότι είχε περισσότερες αρμοδιότητες ή μπορούσε να κάνει πράγματα μέσα στο υλικό ποδόσφαιρο. Τώρα έχουν αρχίσει και επηρεάζεται λιγότερο συνολικά η κατάσταση, και αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση, το αναφέρω, έτσι. Δεν το αναφέρω με αρνητικό τρόπο, ίσα-ίσα που αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Να μην επηρεάζονται. Αλλά υπάρχουν επηρεασμοί και το ξέρουμε όλοι στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Λέω λοιπόν ότι αν αυτή τη στιγμή ο βαθμός επιρροής που μεταβλήθηκε μπορεί να είναι του 1-2%.
Δηλαδή το 42, είναι τώρα, το 48-52 μπορεί να γίνει 52-48. Ναι, για πες μου τώρα η σειρά ποια είναι με τους ισχυρούς, πόσο ισχυροί είναι, ποιος είναι πάνω, η ΑΕΚ είπες. Μετά ο ΠΑΟΚ. Μιλάς για την ΕΠΟ ή συνολικά? Για την ΕΠΟ, για την ΕΠΟ έλεγες, γι' αυτό που έλεγες πριν. Τρία. Και κανένας άλλος. Παναθηναϊκός Άρης πουθενά? Όχι, όχι, πουθενά. Άντε ρε. Πουθενά. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να επηρεάσουν ούτε τον περιπτερά της γειτονιάς. Παναθηναϊκός γιατί τόσο χάλια? Τόσο χάλια. Πού ήταν το κουμάντο παλιά? Είναι επιλογή. Είναι επιλογή αυτό του Αλαφούζου. Μάλιστα. Είναι επιλογή ότι δεν θέλει να έχει σχέση με αυτούς. Όλους τους τύπους εκεί. Συμφωνείς με τον Αλαφούζο? Κοίταξε, και να μην συμφωνούσα, δηλαδή στον αέρα τι θα σου έλεγα ότι θα συμφωνούσα? Όχι, αλλά τώρα έτσι πολύ άνετα μιλάμε. Σοβαρά τώρα, πέρα από την πλάκα που έκανα πριν, φυσικά και συμφωνώ. Το καλύτερο θα ήταν να μην ασχολείται κανένας. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός 20 χρόνια, ούτε αυτό που πήγε να κάνει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, οποιοδήποτε. Βέβαια, να σου πω κάτι, ο βαθμός επηρεασμού δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Καμία όμως. Στην πραγματικότητα, πιο πολύ προσκολλημένοι είναι οι ίδιοι σύμβουλοι προσπαθώντας να δείξουν ότι είναι για κάτι ικανοί. Ενώ στην πραγματικότητα το 90% των συμβούλων είναι ανίκανοι. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο θα συμφωνήσω με τον Μαρινάκη είναι ότι οι σύμβουλοι της ΕΠΟ δεν έχουν καμία ιδιαίτερη ικανότητα. Ούτε τώρα, ούτε πριν, ούτε ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να μην έχει κανένας φίλους, συμβούλους μέσα. Αλλά θα μου πεις, γίνεται να υπάρχουν 52 ενώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 55, και να μην είναι σε κανέναν φίλα προσκύμενοι? Στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στην ελληνική κοινωνία είναι δύσκολο να είναι όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι. Δηλαδή σκέψου τώρα ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά να ήταν ανεξάρτητος. Λέω τώρα εγώ, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Θέλουν αυτοί οι σύμβουλοι να έχουν σχέση με τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και ψάχνουν την άκρη τους, ή θέλουν, ή οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου όλα αυτά τα χρόνια θέλουν? Όχι, όχι. Γι' αυτό στο απάντησα, τους τύπους αυτούς. Όχι, 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 στο απάντησα ήδη. Θέλουν οι σύμβουλοι να έχουν σχέση με τις ομάδες. Γιατί στο τέλος της βραδιάς πάμε στα θέματα της διαιτησίας, έτσι δεν είναι? Δεν πάμε στο αν πίνουν καλό ούζο ή αν έκανε κανένα κελάρι καλό με κρασιά. Ναι, μέχρι πριν από μια πενταετία εκεί θα πηγαίναμε. Τώρα πλέον θεωρώ ότι. Ποια ομάδα σου είπα ότι είναι η πιο δυνατή? Η ΑΕΚ. Ωραία. Εσύ βλέπεις ότι στις πρώτες 8 αγωνιστικές ότι έχει παίξει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο υπέρ της ΑΕΚ η διαιτησία? Ναι, προχθές με τον Μάνταλο. Με τον Ατρόμητο. Δεν στο πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι. Ποιο δεν ήταν, Βασίλη? Δεν ήταν. Καλά, για μένα δεν ήταν πέναλτι. Καλά, ναι. Και ειδικά στο 27ο λεπτό να δώσω αυτό το πέναλτι. Γιατί τι έχει το λεπτό? Μα δεν ήταν. Δεν ήταν. Για να το δώσω αυτό το πέναλτι θα πρέπει να είμαι 100% σίγουρος. Ναι. Άμα μου τεκμηριώσεις πώς ήταν 100% πέναλτι αυτό. Να πήγαινε να το δεις το ΒΑΡ. Τι να πήγαινε το δει, τι είναι το ΒΑΡ συμβουλευτικό όργανο να πάμε να δούμε, να το εξετάσουμε και να επιστρέψουμε μετά από διάσκεψη? Μα έτσι δεν άμα ήταν όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Όχι. Γίνεται. Το ΒΑΡ του λέει, κάνεις λάθος, έλεγε να το δεις. Μόνο αν κάνει λάθος πηγαίνει στο ΒΑΡ. Δεν του λέει, α, δεν έρθει λίγο να ρίξουμε μια ματιά, ναι. Πιούμε και ένα ούζο. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι μαζί με τον Σιδηρόπουλο και ο άλλος παρέα που ήταν στο ΒΑΡ, που είπε σφύρα να φύγουμε. Δεν είπε να το δεις λίγο. Δεν υπάρχει σφύρα να φύγουμε. Θες να λύσουμε και ένα άλλο θέμα παρεπιπτόντως, μιας και ανέφερε συγκεκριμένη φάση? Γιατί είναι σοβαρό αυτό. Λοιπόν. Ναι. Διότι έχουν δημιουργηθεί λάθος εντυπώσεις. Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει πράγματι τη λήξη σχεδόν 3-4 δευτερόλεπτα μετά. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι είπαν ότι δεν επιτρέπεται, δεν μπορούσε να πάει να το δει. Λάθος. Μπορούσε ο ΒΑΡ να παρέμβει και μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ναι, το ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό, ποιος είναι στο ΒΑΡ μαζί, ποιος είναι ο Πινέιρο της Οπαμπαρίνα προχθές? Να το εξηγήσω λίγο με την τυπική του διαδικασία. Βεβαίως. Ο ΒΑΡ, το λέω για να το έχουμε υπόψη, μπορεί να συμβεί σε κάποιο επόμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Ο ΒΑΡ έχει δικαίωμα να παρέμβει αρκεί να μην έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες. Και οι διαιτητές. Έχει χρόνο δηλαδή. Είχε δηλαδή, πόσο να πούμε, 30 δευτερόλεπτα. Παραπάνω.
Παραπάνω, ναι. Ό,τι θέλεις. Ναι. Έκανα δύο λεπτάκια εκεί μέχρι να ξεφυσήξουν λίγο οι παίκτες, μέχρι αυτό, μέχρι να χαιρετούρα να τελειώσει. Και αυτό, ήσασταν καλοί, δεν πειράζει, ναι. Χάσατε. Ναι, αυτά. Ναι, έχει δύο λεπτάκια άνετα. Για άρα... μα έχει κάνει το πέναλτι και είσαι εσύ που το έχει κάνει, τρέχει γρήγορα στα αποδυτήρια και φεύγει. Άνα, μπράβο. Να ψάξουμε να βρούμε το μάνταλο, λοιπόν, να έφυγε πρώτο. Λοιπόν, η ΑΕΚ, λοιπόν, αν είχε τέτοια επιρροή, θα έπρεπε να έχει επηρεαστεί η διαιτησία υπέρ της. Δεν βλέπω σε κάποιο παιχνίδι που να έχει επηρεαστεί. Δηλαδή, πιο αμφισβητούμενη απόφαση που θυμάμαι φέτος υπέρ της ΑΕΚ ήταν προχθές, στο κύπελο. Στο 2-0. Όχι, το βλέπω το έργο την άλλη εβδομάδα. Σχετικά με το αν υπήρξε πρώτο επιθετικό φάουλ και μετά πέναλτι. Μόνο αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Παρένθεση όμως. Δεν υπήρχε VAR. Στο παιχνίδι του κυπέλου δεν υπήρχε VAR. Επίσης, είπαμε κύπελο. Κυπέλου, πηγαίνω λίγο από το. Ποιο κύπελο, γιατί το μάσκε. Χθεσινό, ναι, άλλο για αυτό. Ναι. Ναι. 11 Νοεμβρίου, να σημειώσουμε ότι γίνεται η κλήρωση του κυπέλου. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Μπαίνουν όλες οι ομάδες πλέον και μπορεί να κληρωθούν όλοι με όλους. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε Άρης ΠΑΟΚ στο κυπέλο. Τέλεια. Σ' αρέσει. Βέβαια. Άλλο που δεν θέλεις. Βέβαια, τέτοια το λόγο. Και ειδικά αν είναι και το πρώτο μάτς παραμονής Χριστουγέννων, θα σου άρεσε ακόμα περισσότερο. Ό,τι πρέπει. Από εκεί που θα είμαι, θα το παρακολουθώ. Η ερώτηση δική μου, ξέρεις ποια είναι. Ο πρώτος αγώνας γίνεται την ημέρα που παίζεται ο τελικός του Μουντιάλ. Αυτό πώς γίνεται πάλι? Δεν το ήξερα αυτό που λες. Τώρα θα ακούω. Ναι, πώς γίνεται? Δεν ξέρω. Πάντως η αγωνιστική του κυπέλου έχει οριστεί τότε. Με βάση το καλεντάρι πάντα μιλάω. Δεν βγάζω από το δικό μου μυαλό ένα πρόγραμμα. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή αυτό? Η μέρα που γίνεται ο τελικός του Μουντιάλ είναι η αγωνιστική. Ίσως να αλλάξει. Ναι, ίσως να αλλάξει. Σίγουρα θα αλλάξει. Συγγνώμη, κάτσε να σου το πω καλύτερα. Πριν τον τελικό, στον ημιτελικό. Δηλαδή δεν ήξερα ότι ενώ παίζεται το Μουντιάλ, εμείς θα παίζουμε εδώ πέρα μπάλα. Μήπως δεν βγαίνουν τα νούμερα, οι ημερομηνίες. Μια μέρα τώρα είναι. Μας σφιχτεί, ναι. Γι' αυτό. Μπορεί. Πάντως γίνεται, για να είμαι ακριβής, 18 Δεκεμβρίου, Κυριακή, είναι ο τελικός του Μουντιάλ και η αγωνιστική του κυπέλου έχει οριστεί 15 και 16. Άρα στον ημιτελικό, και δεν ξέρω αν υπάρχει, κάποιο άλλο μάτς την προηγούμενη μέρα στις 15. Ή αν θα αλλάξει το πρόγραμμα, μπορεί να αλλάξει. Διπλά τα παιχνίδια, έτσι. Α, διπλά είναι από εκείνη τη φάση. Διπλά. Μετά, και το πρώτο μάτς είναι 15-16 Δεκεμβρίου, το δεύτερο μάτς είναι 10 με 12 Γενάρη. Με βάση το καλεντάρι. Επειδή βέβαια το καλεντάρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι λίγο ελάστιχο, μπορεί να το δούμε, ξέρω, να παίζουμε Χριστούγεννα, να παίξουμε κάποια άλλη μέρα. Ή όποια είστε εύκαιροι, ξέρω εγώ που λένε. Επίσης είναι ένα ωραίο, είναι αυτό που έγινε στην Πορτογαλία, που όρισαν το βαρίστα του Καραϊσκάκη στο ντέρμπι. Ναι, θα τον παρακολουθήσουμε. Στο Πόρτο Μπενφίκα, εννοείται ότι θα τον παρακολουθήσουμε. Να δω και πότε είναι κιόλας το μάτς. Να το πω στον κόσμο. Θέλει να δούμε και. Εντάξει, τη φάτσα του λίγο πολύ την έχουμε δει. Αλλά να το δούμε πώς παίζει, ρε παιδί μου. Να δούμε και αν κάτσει καμιά φάση περίεργη. Ναι, έχεις δίκιο. Και φαντάσου να δώσει πέναλτι σε μια αντίστοιχη φάση, σαν αυτή που το ακύρωσε προχθές. Εγώ αυτό θέλω να γίνει. Αυτό θέλω να γίνει. Μόνο και μόνο για. Γιατί ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι. Ναι, το ποδόσφαιρο έχει τέτοιες στιγμές. Δηλαδή είναι καρμικά κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Και να το δώσει χωρίς να σκεφτεί τίποτα, ναι. Και κάνα πιο εύκολο. Πάντως έχουμε μια αγωνιστική. Σήμερα μου λέει ο Δημήτρης ο Δανάξης και τον ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι το παιχνίδι. 10 και 4. Πω, ωραία. Όλα τα λεφτά. Να είμαστε από πάνω όλοι. να πούμε, μιας και έχουμε αγωνιστική. Και μέχρι να γίνει τουλάχιστον τα παιχνίδια, δεν θα είμαστε ξανά μαζί στον αέρα. Ότι άλλη μια αγωνιστική που έρχεται με βαθμολογικό ενδιαφέρον που κρίνει πάρα πολλά. Στην περίπτωση του Άρη, στο Παναθηναϊκός Άρης, και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, να δούμε απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο
πάλι στη Λεωφόρο τι ψάρια θα πιάσει. Φαίνεται ότι θα δούμε πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό με την τετράδα μπροστά, την οποία κάπως έτσι το είχε σκεφτεί ο Γιωβάνοβιτς ότι θα ξεκίναγε τη σεζόν, αλλά είναι πρώτη φορά την ένατη αγωνιστική που ενδεχομένως να τη δούμε αυτή την τετράδα, δηλαδή με Μπερνάρτ δεξιά τον Παλάσιος, αριστερά τον Αϊτόρ και μπροστά τον Σπόραρ. Τον Άρη που έχει και αυτός κάποια θέματα τερματισμών, έχει το Μαντσίνι που από ό,τι βλέπω από τα ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και ψάχνει μια αντίδραση, και γενικά τις ομάδες τις μεγάλες πέρα από τη φόρμα τους νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να τις υποτιμάς, και αν ο Παναθηναϊκός κάνει το λάθος θα το πληρώσει. Για τον Άρη πιστεύω πάντως ότι σε περίπτωση ήττας ουσιαστικά χάνει την επαφή με την πρώτη τετράδα και μένει αρκετά πίσω πλέον στο βαθμολογικό πίνακα, και με βάση και τα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα θα είναι και δύσκολο να αντιδράσει. Άρα είναι κομβική σημασίας βαθμολογικά και για τον Παναθηναϊκό και για τον Άρη. Τώρα στο ΠΑΟΚ Αστέρας, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με την κεκτημένη ταχύτητα που έχει θα πάρει το παιχνίδι. Βλέπω ότι και τον Αστέρα ότι γενικά είναι σε μια προβληματική φάση. Έχω την εντύπωση ότι σε περίπτωση ήττας του και ειδικά αν η εμφάνισή του δεν είναι όπως πρέπει, θα δούμε και άλλη αλλαγή προπονητή. Είναι και ο Μεταξάς αυτή τη στιγμή σε μια επισφαλή θέση. Μαθαίνουμε ότι και ο Μπαράλες που είναι το νούμερο ένα όπλο του Αστέρα ειδικά στις στιγμένες φάσεις θα είναι στα πιτς και δύσκολα θα είναι στην αποστολή. Έχει και ο Αστέρας και άλλες σοβαρές απουσίες όπως είναι ο Καστάνιο, ο Ντομίνκεθ που έχει ένα διάστρεμα και ο Ριέρα που έχει προβλήματα και με τον προπονητή και ενοχλήσεις. Και γενικά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κεφαλαιοποιήσει αυτό που έκανε τη Δευτέρα και να δει πλέον το παιχνίδι με την ΑΕΚ σαν τελικό με δύο αποτελέσματα. Γιατί προφανώς θα θέλει να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά είναι στην κορυφή, αλλά έχω ξαναπεί ότι και η δεύτερη θέση είναι μισή κορυφή φέτος, γιατί θα είναι η πρώτη και πάλι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο να βγάλουμε δύο ομάδες του Champions League την επόμενη χρονιά. Και το μάτς της επόμενης εβδομάδας για τον ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει πλέον κομβική σημασία μετά το διπλό στο Καραϊσκάκι. Αν πάρει εκεί ένα μίνιμουμ, λέω εγώ, χ, θα βγει με πολύ σοβαρές πιθανότητες πλέον στο υπόλοιπο της χρονιάς να παλεύει για... να μπορεί να παλέψει επίσης όρις τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση. Ναι, έτσι είναι. Και η δεύτερη θέση φέτος είναι σημαντική. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Παπαθόδωρο. Φαντάζομαι θα τα πούμε μετά τα παιχνίδια της Κυριακής. Το βράδυ. Ναι. Οπότε... είναι και τα δύο την ίδια ώρα. Κακό αυτό από τη μία. Από την άλλη, εντάξει, okay, τι να κάνουμε, τα κανάλια. Αυτά αποφασίζουν. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο όλοι. Και οι ακροατές και εσύ Γιώργο μου. Σας ευχαριστούμε κύριε Παθοδόρου. Και δημιουργικό. Και επίσης. Νομίζω ότι και η αυτονομία σε αυτό το στο κομμάτι της δημιουργικότητας πάντα μας κρατά σε υψηλό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.